Διαβάζω αρκετά μηνύματα και βεβαίως θα τα αναφέρουμε με την κυρία Νικολοπούλου για τις πρακτικές εταιρείες, αυθαιρεσίες από τις πρακτικές εταιρείες και από δικηγορικά γραφεία μας ενημερώνουν, μας τονίζουν οι τηλεθεατές μας, τους καλούν και τους ενοχλούν και βεβαίως τους τρομοκρατούν. Τι πρέπει να κάνουν και βεβαίως πώς μπορούν να κινηθούν όλοι άμμου. Παρόλο που υπάρχει νομοθεσία πια, Σοφία μου, και υπάρχει και νομολογία σχετική. Μάλιστα, οι πρακτικές έχουν καταβάλει και πρόστιμα ακριβώς για αυτό το λόγο. Ωστόσο, όπως ξέρεις, το μοναδικό μας ο πίεσης είναι η όχληση προς το δανειολήπτη. Εξακολουθούν και το πράττουν. Σε κάθε περίπτωση, αν τους ενοχλούν, αν τους ενοχλούσουν παραπάνω από μία φορά την εβδομάδα, δεν θα απαντούν στα τηλέφωνα. Είναι στο χέρι πια των δανειοληπτών να δίνουν τις σωστές απαντήσεις και από εκεί και πέρα να μην μπαίνουν στη διαδικασία να στεναχωριούνται με αυτή την πίεση. Τώρα, να πούμε σε κάποιον, αν σε ενοχλούν, να ζητήσεις το όνομα και να στραφείς δικαστικά. Εντάξει, αυτό βέβαια εννοείται, είναι το αυτονόητο. Δικαστική συνδρομή μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε. Αν πραγματικά υπάρχουν οχλήσεις, να γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχει πλέον άφθονη νομολογία στα δικαστήρια που μπορεί να στηριχτεί. Αποδεδειγμένο υπάρχουν αυτό. Και πρόσφατες αποφάσεις. Πρόσφατες και πολύ εξαιρετικές αποφάσεις και έχουν ήδη καταβάλει και ήδη έχουν καταβάλει αποζημιώσεις οι πρακτικές ήδη σε δανειολήπτες. Ουσιαστικά ο ρόλος τους είναι να ενημερώσουν, ούτε να εκφοβήσουν, ούτε να ζητήσουν. Ο ρόλος τους είναι ενημερωτικό, Σοφία μου. Απλά υπάρχουν πολλά ύποπτα σημεία στις συμβάσεις που υπογράφουμε, που υπογράφαμε και που εξακολουθούμε να υπογράφουμε ως δανειολήπτες και εκεί στηρίζονται, επειδή δικαστικά το παρακολουθώ το θέμα και έχω διαβάσει και τα δικά τους δικό. Πράγματι λοιπόν το στηρίζουν μέσα από κάποιες όρους, τα ψηλά γράμματα που λέγαμε πάντα, όρους και προϋποθέσεις των συμβάσεων. Έχουν ένα λόγο δηλαδή να το στηρίζουν νομικά. Να σου πω όμως ότι υπάρχει πια νομολογία και καταπίπτουν όλοι οι καταχρηστικοί όροι αυτών των συμβάσεων. Στις περισσότερες τουλάχιστον των περιπτώσεων, όχι σε όλες, γιατί όπως καταλαβαίνεις κάθε δικαστής έχει τη δική του άποψη και δημιουργεί ένα διαφορετικό διδικασμένο.